Ιστορίες τρέλας του ελληνικού δημοσίου για τη συνέχεια. Οι γιατροί σε νοσοκομείο δεν ήξεραν ή δεν ασχολήθηκαν επαρκώς για να συμπληρώσουν σωστά ηλεκτρονικά το φάκελο ασφαλισμένης που λάμβανε αναπηρική σύνταξη. Με αποτέλεσμα, η ηλικιωμένη γυναίκα να μην μπορεί να πάρει επί 2 χρόνια τη σύνταξή της εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Για ένα λάθος του γιατρού, δηλαδή θα την πληρώσω εγώ, πρέπει να πεθάνω. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα πήγαινα να ζητιανεύω. Αυτό θα έκανα. Άμα δεν είχα κανέναν, τι να κάνω. Για 9 χρόνια η κυρία Σόνια Παραστατίδου ζούσε με τη σύνταξη αναπηρίας της πρόνοιας. 313 ευρώ το μήνα. Είναι καρδιοπαθής και πάσχει από διαβήτη τύπου 2. Κάθε 2 χρόνια περνούσε επιτροπή. Φέτος το σύστημα άλλαξε και έπρεπε να κατατεθεί ο εισηγητικός φάκελος ηλεκτρονικά. Τότε άρχισε ο Γολγοθάς γιαγιάς και γονείς. Δεν ξέρανε πραγματικά τι τους γινόταν. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο σύστημα ώστε να βάλουν απλά τα στοιχεία τους πώς μπαίνεις για να κάνεις αυτά, τον εισηγητικό φάκελο. Τελικά η νεαρή γυναίκα αναγκάστηκε να πληρώσει 80 ευρώ σε ιδιώτες γιατρούς, παθολόγο και καρδιολόγο, προκειμένου να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο φάκελος. Μία υπάλληλος της πρόνοιας πήρε τηλέφωνο τους γιατρούς εκτός του ωραρίου της και τους καθοδηγούσε βήμα-βήμα. Πήγαινα και έκλαιγα και τους παρακαλούσα και έλεγα ασχοληθείτε. 30 Ιουνίου πέρασαν επιτροπή και χθες ενημερώθηκαν ότι η σύνταξη κόπηκε. Γιατί? Η ινσουλινοεξαρτώμενη ηλικιωμένη εμφανίζεται στο σύστημα ως μη ινσουλινοεξαρτώμενη. Αποφάσεις επιτροπών, συνταγές γιατρών, βιβλιάρια, χαρτούρα. Γιαγιά και εγγονοί προσπαθούν να βγάλουν άκρη. Όσοι θέλουν να τους βοηθήσουν ψάχνουν όλη αυτή τη χαρτούρα. Πού τελικά οφείλεται το λάθος? Και να που εντοπίστηκε. Σε μία συνταγή του 2016, ένας ειδικευόμενος γιατρός συμπλήρωσε λάθος κωδικό. Πέρασε στο σύστημα και όλα τεινάχθηκαν στον αέρα. Η τρέλα της γραφειοκρατίας στο μεγαλείο της. Όλοι ξέρουν ότι έγινε λάθος, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να διορθωθεί. Το μόνο που μου βρήκανε σαν λύση ήταν το να περιμένουμε 3 μήνες και να βάλουμε ότι έχει επιβαρυνθεί η υγεία της και θα πρέπει να αναγκαστούμε να πούμε ψέματα στην ουσία. Και ότι 9 χρόνια κακώς έπαιρνε τη σύνταξη. Ακριβώς. Μπορεί να σας συζητήσουν και πίσω. Ακριβώς. Δηλαδή στο τέλος θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Η κυρία Σόνια εδώ και 14 μήνες δεν εισπράττει τα 313 ευρώ που συντηρούσαν τα ίχνη της αξιοπρέπειας που της απέμεινε. Στο φαρμακείο έχω 100 ευρώ τουλάχιστον έχω χρέος. Και εγώ έφτασα σε σημείο να θέλω να τα πετάξω, να μην αντέχω άλλο, να λέω δεν έχουν σπάσει τα νεύρα μου.